αναλύσαμε στον Υφυπουργό ακριβώς ποια είναι η Ρόδα. Δεν είναι μια επιχείρηση κοινωνιών μόνο, είναι μια κοινοφελής η μοναδική του Δήμου Ρόδου, η οποία φέρνει έσοδα στο Δήμο και δεν τον επιβαρύνει με κανένα τρόπο. Σωστά. Το κατάλαβε, γιατί πρέπει αυτό να γίνει διακατανοητό σε αυτούς που νομοθετούν. Κάθε φορά πρέπει να τους το λέμε. Ναι. Ότι πληρεί όλες τις προϋποθέσεις του Καλλικράτη και ότι δεν μπορεί να λυθεί με μια μονομερή απόφαση του Υπουργού. Σωστά. Χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και να έχει τρεις χρήσεις ζημιογόνες. Κάτι τέτοιο για το Ρόδα δεν συμβαίνει, άρα λοιπόν δεν πρέπει να γίνεται καμία συζήτηση πάνω σε αυτό το ζήτημα. Αναλύσαμε και το θέμα της ΔΕΙΑΡ και την αναγκαιότητα ύπαρξής της. Ο Υφυπουργός με πολύ κατηγορηματικό τρόπο μας απέκλεισε οποιαδήποτε σκέψη του Υπουργείου να κλείσουν αυτές οι δύο επιχειρήσεις. Ναι. Δεν είναι στους σχεδιασμούς τους, είναι πράγματι μέσα στις επιχειρήσεις που αξιολογήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Σωστά. Και σε καμιά περίπτωση, και από εκεί προήρθαν και τα δημοσίευματα, ναι, γιατί ναι, ναι. Ξέρετε, κυκλοφορούν τα έγγραφα, δημοσιογράφος είστε. Ναι. Από εκεί πήρε πράγματι ο δημοσιογράφος, δεν είναι κάτι κρυφό αυτό, ότι πράγματι κυκλοφορούν αυτές οι λίστες και τα ονόματα των πιθανών επιχειρήσεων για λύση, εκαθάριση και απολύσεις. Δεν υπάρχει, μας διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός, καμία πρόθεση της κυβέρνησης αυτές οι δύο επιχειρήσεις να μπουν σε μια τέτοια διαδικασία. Ναι. Απαιτήσαμε και προσωπικά απαίτησα από τον Υφυπουργό να υπάρξει γραπτή δέσμευση δική του πάνω σε αυτό το θέμα, για να μπορέσω εγώ σαν πρόεδρος και οι συνάδελφοί μου των δύο σωματείων να εισηγηθούμε τη λύση των απεργιακών μας κινητοποιήσεων. Σωστά. Το εξηγήσαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν λειτουργεί ούτε ο ΡΟΔΑ ούτε η ΔΕΙΑΡ, ότι δεν μετακινούνται οι μαθητές, ότι δεν πηγαίνουν οι εργαζόμενοι στις δουλειές τους, ότι δημιουργείται τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα στη Ρόδο και ότι θέλουμε γραπτές αποδείξεις. Πράγματι ο Υφυπουργός ετοίμασε εκείνη τη στιγμή δελτίο τύπου ανακοίνωση, στην οποία συμπεριλαμβάνει και τη Ρόδα και την ΔΕΙΑΡ, στο γεγονός ότι δεν κινδυνεύουν από κλείσιμο, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που συζητάμε. Ναι. Άρα λοιπόν υπήρξε αυτή η δέσμευση, η γραπτή θα έλεγα, και την είδατε. Στη συνέχεια επισκεφτήκαμε το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, συναντήσαμε τον κύριο Μητσοτάκη. Εκεί πάλι με κατηγορηματικό τρόπο μας δόθηκε η διαβεβαίωση επίσημα ότι δεν είναι στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και δεν ζητείται από τους Δήμους να κλείσουν καμία δημοτική επιχείρηση που πληρεί τους όρους του Καλλικράτη. Σωστά. Δηλαδή να μην είναι ζημιογόνα. Ναι. Και σε καμιά περίπτωση δεν σκέφτεται να λύσει μια επιχείρηση, όπως του είπαμε, σαν το Ρόδα, που βγάζει τα λεφτά της η ίδια, συντηρείται, είναι αυτοσυντήρητη και χαρακτηριστικά του είπα ότι είστε άνθρωπος της αγοράς. Θα κλείνατε μια επιχείρηση που διακινεί 2.200.000 επισκέπτες. Βέβαια. Θα κλείνατε μια επιχείρηση που φέρνει 3 εκατομμύρια έσοδα στον Ρόδα. Ναι, ναι, ναι. Στο Δήμο θα κλείνατε μια επιχείρηση που μεταφέρει τους μαθητές με πολύ λιγότερα χρήματα από ό,τι σας κοστίζουν οι μετακινήσεις των μαθητών στην υπόλοιπη χώρα. Μου λέει, πρόεδρε, κατηγορηματικά όχι, με βάση δικιά μου λογική. Λοιπόν. Εφόσον λοιπόν έχετε αυτή την άποψη, λοιπόν, Υπουργέ, δεσμευτείτε ότι δεν θα το κάνετε και ότι οτιδήποτε σχεδιασμούς έχετε το Ρόδα θα πρέπει να τους ξέρουμε προηγουμένως εμείς. Υπηρετώθηκε και εκεί κατηγορηματική διαβεβαίωση ότι δεν υπάρχει κανένας τέτοιος σχεδιασμός από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτό που υπάρχει είναι ένας νόμος που ετοιμάζεται να ψηφιστεί το επόμενο διάστημα, που θα ευνοεί τις μετακινήσεις διαδημοτικά σε όμορους ή και μη όμορους δήμους υπαλλήλων, οι οποίοι ενδεχομένως να πλεονάζουν. Ναι, ναι, το περίφημο σχέδιο. Και ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη και καλώς ζητήθηκε, ναι, να υπάρξει σε αυτή τη ρύθμιση και η Περιφέρεια να μπορεί να υποδέχεται τέτοιους εργαζόμενους, γιατί ξέρετε ότι η Περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου έχει 400 εργαζόμενους, ενώ ο οργανισμός της προβλέπει 700. Σωστά. Άρα λοιπόν θα μπορούσε να δοθεί δυνατότητα να υπάρχει μια αμφίδρομη σχέση μεταξύ Δήμων και Περιφέρειας, αν υπάρχουν κάπου πλεονάζουν προσωπικό, να απορροφηθεί και να λυθούν τα προβλήματα, ειδικά στα νησιά που τους το τονίσαμε. Και αυτό έγινε κατανοητό και έγινε δεκτό από τον Υπουργό. Άρα λοιπόν μετά από αυτές τις διαβεβαιώσεις, σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε και δίχως να λέμε ότι αύριο δεν μπορεί κάτι να αλλάξει. Ναι, καλά, ναι, ναι. Λέμε ότι είμαστε ικανοποιημένοι από τις επαφές που είχαμε και από το αποτέλεσμα που πήραμε, που για να είμαι ειλικρινής, πήραμε το μέγιστο από αυτό που προσδοκούσαμε σε αυτή τη φάση και νομίζω ότι είναι πολύ εύλογο το θέμα και η απόφαση των εργαζομένων του ΡΟΔΑ και της ΔΕΙΑΡ να αναστείλουν τις απεργιακές κινητοποιήσεις και να μπορέσουμε να ηρεμήσουμε και εμείς και οι καταναλωτές και το επιβατικό κοινό και να προχωρήσουμε να δουλέψουμε εν ώψη και των γιορτών.